παίρνοντας ένα πρωτάθλημα. Αυτό, αυτό είναι. Αυτά γράφει ιστορία. Και ό,τι γράφει ιστορία δεν ξεγράφει. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Εμπρός. Έλα, θα καρέ. Εδώ είμαι. Για την πορεία του ΠΑΟΚ όμως δεν είπε, ρε φίλε. Για την πορεία του ΠΑΟΚ, ναι, έκανε μεγάλη πορεία, ρε φίλε. Έκανε, ρε φίλε, για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω. Συμφωνώ, βέβαια. Για Ελλάδα, μια χαρά. Βοήθησε Ελλάδα. Βοήθησε Ελλάδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πήγε μπροστά από τον Άρη και από τις άλλες εβδομάδες, πιστεύω ήταν πιο, ναι, πιο καλό. Ναι, είπα, ναι, ωραία, ξέχασα να το πω. Έκανε πορεία, ναι, έκανε, ναι, ωραία. Έκανε. Λέγατε και για Ευρώπη, για τελικό λέγατε όμως, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, ρε Τάκη, όλες οι ομάδες όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο όμως. Ναι, εντάξει, μπορούν να κάνουν όνειρα, ξέρω εγώ, να το θέλουν, ξέρω εγώ. Περίμενε, αλλά. Δηλαδή, εσύ ήταν ο παντό, δεν θα πάει η ομάδα στο τελικό, ρε Τάκη. Παιδί μου, όχι, περίμενε, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δέχομαι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πορεία αναλόγως στις δυνατότητες που έχει σαν πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Λοιπόν, με τον Άρη τι γίνεται στο νομό Μακεδονίας, ποιος είναι η καλύτερη ομάδα? Τάκη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει περισσότερους τίτλους από τον Άρη. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ναι, τους πατάμε παντού. Για, ο ΠΑΟΚ έχει 75 τίτλους, περίμενε, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, περίμενε, και ο Άρης 39. Ναι, να μιλάω κι εγώ άμα θες, να μιλάω κι εγώ άμα θες, έτσι. Ναι, τότε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ περνάει τον Άρη σε ένα άθλημα που δεν έχει ο Άρης όμως. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εάν το βγάλεις αυτό έξω, φίλε, σε περνάει ο Άρης. Τάκη, κάνεις λάθος. Ο Άρης έχει ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και αυτό να το βγάλουμε έξω και πάλι τον περνάω εγώ. Και άμα θέλεις να πω ένα να δεις. Ναι, ρε παιδί μου, ένα λεπτό να τα βρω κι εγώ, ρε φιλαράκο, γιατί μην κάνω κι εγώ λάθος και λέω μαλακίες, να με βοηθήσεις εσύ που τα ξέρεις. Ναι, ναι. Τάκη, να λοιπόν, ξέρεις και αυτά να βγάλουμε έξω. Περίμενε, και πάλι τον περνάμε. Περίμενε, ρε. Λέω, τάκαρε εγώ. Περίμενε, ρε φιλαράκο, ένα λεπτό, ρε φιλε. Να πάμε από το ποδόσφαιρο. Είσαι 3-3. 3-3, όμως τα κύπελα, 8 κύπελα εγώ, ένα ο Άρης. 8 κύπελα εσύ. Ένα ο Άρης. Α, ένα ο Άρης. Θα θυμάσαι καλά, ε. Ναι, ναι, τα θυμάμαι, στα λέω τώρα στα ράτα. Μπράβο, ένα λεπτό, λοιπόν. ένα λεπτό, ρε φίλε. Περίμενε, ρε φίλε, γιατί εδώ τώρα λέμε, ποδόσφαιρο, Άρης 3, ΠΑΟΚ 3. Κύπελα 8 εδώ, ένα ο Άρης. Περίμενε, ρε φίλε, ένα λεπτό. Στο μπάσκετ, πόσα έχει ο Άρης? Δώσ' μου ένα λεπτάκι, Τάκη, τώρα θα σου πω τα πάντα όλα. Ναι, έλα, για πάμε. Μπράβο, ρε ΠΑΟΚ, τζι, βοήθησε με, μην κάνω λάθος κι εγώ. Και λέω μαλακίες. Μπράβο, για να δούμε τι θα πω. Πάντου να ξέρεις, το έχω φτιάξει, Τάκη, 75 τίτλους στο ΠΑΟΚ, 39 ο Άρης. Ναι, περίμενε, ρε παιδί μου, ένα λεπτό, τα βρούμε τα 19 και τα 20. Πάμε μπάσκετ ανδρών, μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, τίτλοι. Ένα κύπελο κυπελούχων. Ποιος, ρε. Για ΠΑΟΚ μιλάω. Ναι, για ΠΑΟΚ, ναι. Ένα κύπελο κυπελούχων. Ρε φίλε, ένα λεπτό, τα πάμε στη σειρά, περίμενε ένα λεπτό. 10 έχει ο Άρης πρωταθλήματα και 2 έχεις εσύ, έτσι δεν είναι? Μισό λεπτό, Τάκη. Ναι. 2, ναι, ναι. Ωραία, στο βόλεϊ πόσα έχει ο ΠΑΟΚ? Εγώ σου λέω, Τάκη, για ανθρώπια γενικά και για πρωταθλήματα και για άκουρε, τα πάντα όλα, τίτλους. Άκουρε φίλε, ο ΠΑΟΚ έχει 3 στο βόλεϊ και ο Άρης έχει 1, σωστά? Στο βόλεϊ, νομίζω ναι, θα ήταν σωστά. Στο πόλο ο Άρης έχει 4 και έχει 0. Μισό λεπτάκι, Τάκη, να σου πω τώρα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, Τάκη, έχεις δίκιο. Στο χάντμπολ έχεις 3 και η Βέρεια, μιλάω για τη Μακεδονία, η Βέρεια έχει 9 στο χάντμπολ. Εντάξει είμαστε. Στο χάντμπολ έχει 9 η Βέρεια. Και 3, βέβαια, έχει 9 η Βέρεια, ναι. Και 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν έχει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτά που είπαμε τώρα, σε 4 βασικά, 5 βασικά αθλήματα, η τίτλη είναι 18-11, φίλε, υπέρ του Άρη. Ναι, όμως, το κύπελο δεν θεωρείται τίτλο. Ναι, βέβαια, θεωρείται κούπα, εννοείς, κούπα, ε. Ναι, σε κούπες το ΠΑΟΚ έχει πολύ περισσότερες από τον Άρη.
γενικά πρωταθλήματα και κύπελα σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, ναι. Κύπελα και πρωταθλήματα, ναι. Έχει 75 τίτλους ο ΠΑΟΚ, ναι. Και 39 ο Άρης σε τίτλους γενικά, πρωταθλήματα κύπελα. Ναι, βάζεις και το ποδοσφαίρο το γυναικείο μέσα, ε. Ναι, ναι, είναι και ο Άρης μέσα και η ΑΕΚ είναι σε τίτλους. Ναι, άσε να έχει ΑΕΚ ποδοσφαίρο το γυναικείο. Ναι, ναι, έχει 0 πρωταθλήματα 18 εμιστάκι. Άκουσε με φίλε, επειδή εγώ τώρα είχα ένα χαρτί, δεν το έχω βρει. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, την Τετάρτη μαζί, τη Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Να, όλα συνολικά και αυτά που λες, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω ακρίβειες. Απλά ναι. έχω εγώ φίλε, στη Μακεδονία, έτσι πάντα για τη Μακεδονία λέω. Γιατί ναι, ναι. Δεν πάω να σε κρυθείς μαζί μου, έτσι δεν είναι, μπορείς. Ναι. Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Ούτε. Εγώ τάκαρε για τον Ολυμπιακό δεν έχω να πω. Απλά δεν ανέχομαι ναι. Να ακούω ότι ο Άρης είναι μεγαλύτερη ομάδα από εμάς. Από τη στιγμή που πρωταθλήματα και κύπελα μαζί, κούπες, έχω 75 τίτλους εγώ και έχει 39 ο Άρης και να λένε τον Άρη μεγαλύτερη ομάδα από μένα. Ναι, δεν το ανέχομαι αυτό, ρε Τάκη. Περίμενε, ρε παιδί μου, ένα λεπτό, ρε φίλε. Εγώ δεν πρόκειται να. Άμα είσαι παραπάνω εσύ, παράδειγμα, τι από ότι ο Άρης είναι εγώ μαλάκα τώρα για τον Άρη. Τάκαρε. Περίμενε, θα βγω εγώ μαλάκας για τον Άρη. Γάμω τον Άρη, τον ξεκολλιάρι στην τελική. Εννοείται και να ξέρει, Τάκη, εμείς είμαστε πιο πεσάτοι από τον Άρη. Απλά ρε φίλε. Είναι μουνόπανα αυτά. Καλά, και εσύ. Τάκη, να ξέρει, εμείς είμαστε πεσάτοι, ρε φίλε. Ναι, εγώ να θέλει χάρη το που πέρασε ο Ολυμπιακό. Και εσύ θέλει να πει κάτι που πέρασε η ομάδα μου. Ναι, άκουσα λίγο. Καμίστε του Τουρκού. Ήθελα να πάμε μαζί τελικό, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε ένα λεπτό, περίμενε. Εντά λεπτό ρε φίλε, άσε, γιατί και εσύ τα ίδια σκατάει, μόνο τον Ολυμπιακό κοιτάς να χτυπήσεις. Με την Νάκη έχεις ανοίξει τα πόδια, με τον Ολυσσατέμπη έχεις ανοίξει τα πόδια για να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι, μην τα ξεχνάς αυτά. Έκανε συμμαχία ο Ιβάν με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό κατά του Ολυμπιακού. Έχεις προδώσει τη Μακεδονία για να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Μην τα λες όπως θέλεις, να τα βάλεις κατά μέσα. Τάκαρε, ναι. Να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Αν ο ΠΑΟΚ πρόδωσε τη Μακεδονία ναι. Για να πάρει ένα πρωτάθλημα, όπως το λέτε εσείς. Γιατί ψέματα λέω. Δηλαδή ο Μαρινάκης έκατσε για να χάσει, για να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Που τι να κάνει. Άμα έγινε έτσι, πρόδωσε και ο Μαρινάκης, δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Ήταν και αυτός μέσα στο κόσμο. Κάτσε ρε, ένα λεπτό. Αλλά είναι και αυτός συνεργός. Είναι και ο Μαρινάκης συνεργός. Δεν περίμενε, δεν άκουσα τι είπες. Ο Ολυμπιακός τι έκανε, δεν κατάλαβα. Είπες κάτι για τον Μαρινάκη. Λες τάκη εσύ ότι ο ΠΑΟΚ πουλήσει τη Μακεδονία για ένα πρωτάθλημα. Ναι, ψέματα είναι. Για να πουλήσει τη Μακεδονία ο ΠΑΟΚ για να πάρει ένα πρωτάθλημα, ναι. Άρα είναι συμφωνημένα όλα από την αρχή. Όχι, για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Τον Ολυμπιακό κυνηγήσατε φτιάχνοντας τη συμμορία των τριών, την εγκληματική οργάνωση, συν τη βοήθεια του Τσίπρα και του αλλονού του Κοτζιά. Που προδώσατε τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, κάθε μέρα δεν ήταν ο Τσίπρας εκεί πάνω. Δεν του δίνατε κάθε μέρα φανέλες. Του Μπερμπάτοφ και τα αρχίδια μου, το θυμάσαι. Τάκαρε, εγώ δεν διαφωνώ. Σε αυτό που λέτε ότι ο ΠΑΟΚ πούλησε τη Μακεδονία για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Άραγε για να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, τον αφήσαν οι άλλες ομάδες να το δεν πάρει. Άκουσε με, αν τον άφησε η Άκη ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω. Τον Ολυμπιακό τον κυνήγησε ο Τσίπρας, η διαιτησία και ναι. Ακόμα τον κυνηγάει και σήμερα. Τη διαιτησία, έτσι δεν είναι. Ναι, πάντως όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ξεκέρδισε και μέσα και έξω καθαρά. Άμα. Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ναι. Ξεκέρδισε και μέσα στο Καραϊσκάκι. Και με στην Τούμπα καθαρά. Για θύμισε μου, στην Τούμπα δεν νομίζω να κέρδισες. Κέρδισα 3-1 τάκη και πήρα το πρωτάθλημα. Ναι, και στο Καραϊσκάκι πώς έρθαμε. Κέρδισα 0-1 αλλά ήταν να φάω 6 την κόλ τάκη. Άκουσε με φίλε. Εδώ συμφωνούμε τώρα οι δυο μας για την εγκληματική οργάνωση ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ με αρχηγό τον Μελισανίδη, τον Ιβάν. Αγκαλιές, δεν τις θυμάσαι τις αγκαλιές. Τις θυμάσαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας θυμάσαι εκεί πέρα τι είχε κάνει με τον Μπερμπάτο όλο κάθε μέρα εκεί ήτανε. Ο Ιβάν τώρα έχει εξεφανιστεί γιατί ο σκοπός του έχει γίνει. Έγινε ο σκοπός του μέχρι που σας πούλησε λίγο σανό. Σας πήγε στο βόλεϊ, πήρατε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Παίκτες του ποδοσφαίρου πήγαιναν στο βόλεϊ. Αν είναι δυνατόν, κάνατε όλα αυτά μαζί για να σας πάρουν μαζί και να γίνει το συλλαλητήριο της Μακεδονίας στον πύργο το Λευκό και να μην πάτε. Παρά μόνο ένα σύνδεσμος της Νεάπολης πήγε.
Ναι, Τάκη, εγώ δεν διαφωνώ από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλειο. Αλλά αφού δεν διαφωνήσει, κάνουμε και μου βγαίνουν τα λαρίκια. Μας έκανε την ιστορία. Μας έκανε να δούμε, ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ εκεί που δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ρε, ακόμα και φίλε, τώρα, και αυτό που λες. Περίμενε, και αυτό που λες είναι λάθος, γιατί ο Σαββίδης είναι 12 χρόνια στον ΠΑΟΚ ή 10 ή 12 είναι, πόσα είναι, και έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Ρε Τάκαρε, όμως, ναι. εδώ που έχει φτάσει την ομάδα μας, δεν έχει φτάσει κανένας άλλος από τον προηγούμενο. Πού την εδώ έχει. Που έχει φτάσει τον ΠΑΟΚ σε τόσο μεγάλο επίπεδο. Πού την έχει φτάσει, ρίχνει λεφτά, πληρώνει τα πάντα όλα, παίρνει μεταγραφές. Τι να τον διώξουμε, ρε Τάκη. Και μετά, τι θα κάνουμε άμα διώξουμε τον Ιβάν. Βέβαια, ναι, άκουσε με πως. Εγώ δεν σου λέω να τον διώξετε, απλά σου λέω ότι 10 χρόνια που τον έχετε πάρει ένα πρωτάθλημα, είναι εκτός Θεσσαλονίκης, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, πιστεύω να το ξέρεις αυτό. Ο Γιώργη, πού είναι ο Γιώργη, ο γιος του, που πήγαινε στο Χαριλάου. Ο Γιώργη Τάκη. Ναι. Τάκη, επειδή ξέρω εγώ, ναι. Ο Γιώργης είναι Θεσσαλονίκη απάνω και τώρα προχθές στον αγώνα μαζί με τον άλλο γιο του τον Νίκο, ήταν ναι. Πάνω στη σουίτα. Περίμενε! Ο γιος του έρχεται κανονικά. Ναι, δεν ήξερα που το έπεισε εσύ και συμφωνώ. Ωραία, έρχεται ο Γιώργη. Λοιπόν, έχεις να μου πεις κάτι για το δεσμό αγάπης ΠΑΟ Ξάνθης. Σε αυτό Τάκη. Ναι. Θα σου μιλήσω εγώ μπεσάτα. Επειδή ναι. Το 2018 ναι. Κλέψανε το πρωτάθλημα του Σαββίδη και το έχεις πει και εσύ σε εκπομπή του, ναι. Ο Σαββίδης τρελάθηκε. Ήθελε να πάρει ένα πρωτάθλημα για την ομάδα. Και έβλεπε ότι έρχεται λεφτά, έπαιρνε πέντε. Μπράβο, συμφωνώ. Να απαντήσω εγώ τώρα. Δηλαδή τι να πει ο Αγγελόπουλος του Ολυμπιακού σφάζοντας από τον Παναθηναϊκό 12-13 χρόνια από τη διαιτησία. Προτίμησε να φύγει από την Αλφαθνική, έτσι, παρά να πάρει το Περισσέρι ή ποια άλλη ομάδα είναι, ξέρω εγώ, να κάνει ό,τι έκανε ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης αυτό που έκανε φιλαράκο είναι βρωμιά. Ενώ του Ολυμπιακού, παρόλο που πήρε, που εμείς οι Ολυμπιακοί δεν δεχτήκαμε, αλλά προκειμένου να φύγει αυτό το καρκίνο με το οποίο υπάρχει ακόμα στο μπάσκετ, πήγαμε την ομάδα στην Α2 για να φύγει αυτός ο Βασιλακόπουλος, ενώ ο Σαββίδης δεν πήγε την ομάδα στη Β' Εθνική, που λέει ο λόγος, έτσι. Προτίμησε να αγοράσει την Ξάνθη, ο Καλπαζίδης. Σας πιάσανε στα πράσα σε αγώνα κυπέλου με τον τερματοφύλακα του Άρη. Και, και με αποτέλεσμα η Ξάνθη να είναι Α' Ξάνθης τοπικό, ο ΠΑΟΚ να είναι εκεί που είναι, με προοδικό διάταγμα του Μητσοτάκη. Τάκαρε. Ναι. Λέω τίποτα. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Τάκαρε, εγώ στο λέω μπεσάτα. Ναι ρε παιδί μου. Απλά σου θέλω, αλήθεια σου λέω. Ναι. Αλλά όμως, από τη στιγμή το πρόεδρος που βλέπω ότι έχει ρίξει τόσο χρήμα, γιατί είχε ρίξει και χρήμα ο άνθρωπος τώρα για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Έρχεται μια ΑΕΚ τώρα και βλέπει μέσα στο σπίτι του. Περίμενε, εντάξει, είναι κρίμα. Ρε φίλε. Είναι για τον άνθρωπο τώρα, εντάξει, και στο σπίτι τι να κάνει. Ο άνθρωπος είναι πως έκανε, ξέρω εγώ, μόλις το κάνω να το τρελάθει. Την επόμενη χρονιά λέει, έτσι είστε ρε μουνιά. Ναι, μπράβο, μπράβο. Επειδή έριξε όλο αυτό το χρήμα που λες δεν γαμπιέται. Να πω μέσα στο γήπεδο με το πιστόλι, να θωωθώ τελικά. Δεν θα επικροτώ, ναι. Αλλά και σημαίνεις ρε Τάκη, αυτό το πρωτάθλημα δεν το δικαιούταν ο ΠΑΟ, ρε φίλε. Αλήθεια να μου πεις. Ποιο πρωτάθλημα μου ωραία σπάνε. Αυτό με την ΑΕΚ που έγινε. Με την ΑΕΚ που έγινε. Ναι, με την ΑΕΚ, με τον κόλλο αυτό που βάλαμε εμείς και το ακύρωσε. Επειδή κάτι... άμα δεις το βίντεο, θα καταλάβεις πολύ ακριβώς. Επειδή κάτι θυμάμαι, ναι, νομίζω ότι δικαιούσε τότε να το πάρεις. Ναι, ναι. Στο έκλειψε ο Μελισσανίδης, τον οποίο όμως μετά... Εννοείται, Τάκη. Ναι, τον οποίο μετά όμως... Όμως θυμάστε, Τάκη, μπαίνει τον γκολ ναι, και δείχνουν και οι δύο βοηθός ναι, ναι. Και οι διαιτητής δείχνουν σέντρα κατευθείαν. Μπράβο, Τάκη. Μπράβο. Κατευθείαν σέντρα. Ναι, παρόλα αυτά όμως... Και μετά από δύο λεπτά, τρία, τι κάνουνε. Περίμενε, ρε. Το ακυρώνουν στάι. Ναι, οκ. Okay. Παρόλα αυτά όμως, την επόμενη χρονιά πήγες με την εγκληματική οργάνωση. Πήγες με την εγκληματική οργάνωση παρόλα αυτά που σε έκλεψε η ΑΕΚ, πήγες με το Μελισσανίδη. Αγκαλιές, πόντιος ο ένας, πόντιος ο άλλος. Δεν ξέρω από πού και ως πού είναι πόντιος ο Σαββίδης.
Τέλος πάντων. Πόντιος είναι ο άνθρωπος. Ωραία, ναι, ρε παιδί μου. Ίσα ίσα. Άκουσα με, εγώ ειδικά αγαπώ όλους τους πόντιους. Εγώ ειδικά. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά πήγε όμως με τον Μελισσανίδη. Πήγε. Και με τον... Αν ήξερα... Ρε, αγώ, άκουσε με να σου πω κάτι. Άκουσε με να σου πω κάτι. 27 χρόνια έχουν περάσει, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 22 πρωταθλήματα. Ένα πήρε ο ΠΑΟΚ, δύο η ΑΕΚ και ένα δύο Παναθηναϊκός. Τι μου λέτε, τι θες να μου πείτε τώρα με μένα. Τι πλέκετε τον Ολυμπιακό με στις πουσίες τις δικές σας. Αλλά πήγαινε στην Ξάνθη, αν είσαι ΠΑΟΚΖΙΣ, πήγαινε και στην Ξάνθη, πρέπει υπάρχουν κάποιοι μαλάκες ΠΑΟΚΖΙΣ εκεί. Να δείτε τον Πανόπουλο ή την Ξάνθη, να τη δείτε που παίζει αυτή η κακομοίρα η Ξάνθη. Και ο Μητσοτάκης, να το ξέρουν αυτό οι Ολυμπιακοί που πάνε και το ψηφίζουν, όχι μόνο τότε, και τώρα τι κάνει, να πάνε να το ξαναψηφίσουν. Λοιπόν, φιλαράκο, εγώ την Τετάρτη, να πάμε στα αρχικά που λέγαμε, θα βάλω, θα ψάξω τώρα να βρω και τα όλα αυτά που είπες, για να δούμε γιατί ο νομού Μακεδονίας, λέω, έτσι. Δεν θα απεκταθείς εσύ το ΑΣΑΠΑΟΚ, το Άρη σαν Άρης με Ολυμπιακό. Είστε κάτω από εμένα, τον Ολυμπιακό δηλαδή, είστε κάτω από τον Παναθηναϊκό, είστε κάτω από την ΑΕΚ και είστε μαζί με τον Άρη. Και μέχρι πριν δύο χρόνια που πήρες το πρωτάθλημα, τρία πόσα ήταν, δεν θυμάμαι, είχες ένα παραπάνω από τη Λάρισα. Εσύ ο μεγάλος, αυτή η μεγάλη ομάδα της Μακεδονίας. Εγώ για μένα είναι, δεν πω από Μακεδονία. Αλλά εσείς το λέτε, τέλος πάντων, εκεί στην ομάδα Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων, είχατε ένα περισσότερο από τη Λάρισα. Έλα ρε παιδιά, τώρα τα λέμε όλα όπως πρέπει. Βέβαια εσύ αναγνώρισες την αξία του Ολυμπιακού. Κάποιοι άλλοι μαλάκες παουτζίδες δεν την αναγνωρίζουν. Αλλά θα ήθελα να μου πεις, όπως ξέρεις καλά που είναι ο Γιώργη, μου είπες που είναι ο Γιώργη, να είναι καλά το παιδί, να μου πεις και πού είναι αυτός ο Καλμπαζίδης. Μπας είναι πάνω στη Σιβηρία, τον έχουν θάψει τον Κακομοίρη. Επειδή πήγε 8 εκατομμύρια, ήταν φίλε σερβιτόρος τώρα. Πού να πάω κι εγώ, εγώ να πάω με 2 εκατομμύρια, δεν πάω με 8. Με 2 εκατομμύρια πάω, έρχομαι. Έτσι δεν είναι ρε φιλαράκο. Έτσι είναι. Εμπρός. Καλησπέρα.